καμία συζήτηση για το reality pharma δεν έχει δεχτεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου από τους ηθήνοντες του Αντένα. Για να δούμε τι θα γράψουμε στο βιβλίο της Φάρμα σήμερα το βράδυ. Εγώ είμαι έτοιμος. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, ο παρουσιαστής δεν έχει μιλήσει με το σταθμό για το συγκεκριμένο reality με κανέναν υπεύθυνο, ενώ δεν του έχει γίνει πρόταση ούτε ανεπίσημα. Θα μετρήσω έως το 3 και θα πω πάμε. Και τότε θα ξεκινήσετε να κόβετε τα κομμάτια. Όπως μαθαίνουμε μέσα από το κανάλι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κατέθεσε πριν λίγες μέρες στο σταθμό ένα δικό του project για να κάνει στο κανάλι πέρα από το Tonight Show. Γιατί έχουν το πιο δυνατό κρασί του κόσμου? Ποια είναι τα μυστικά της απίστευτης μακροζωίας των ικαριωτών? Γιατί τα μαγαζιά τους ανοίγουν το βράδυ? Η εκπομπή που θέλει να παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα έχει ως επίκεντρο τον κόσμο, όπου θα συνομιλεί μαζί τους και θα παίζει διάφορα παιχνίδια, όπως ακριβώς έκανε και στον όμορφο κόσμο. Αχ, αγάπη μου μεγάλη, πού σε όλοι μες τα κάλλη. Θέλω να σε χαρώ όταν θα σε δω. Φοβερός στίχος αυτός. Αυτήν την εκπομπή δεν ήθελε να την κάνει μόνος του, αλλά με έναν πολύ καλό του φίλο και συνεργάτη, τον Γιώργο Λιανό. Όμως ο Γιώργος δεσμεύεται μέχρι και τον Ιανουάριο με την Αντζούν Media, όπου έχει συμβόλαιο, αφού πρόκειται να παρουσιάσει το μουσικό show The Voice. Αν ήσουν στην Κίνα, τι θα ήσουν? Δάσκαλος καράτες, το λέω εγώ. Έτσι, τα σχέδια του παρουσιαστή για αυτήν την δεύτερη εκπομπή έχουν μπει στον πάγο μέχρι και το β' μισό της επόμενης σεζόν, όπου πρόκειται και ο Γιώργος Λιανός να αποδεσμευτεί από τον Sky. Είμαι τρελό παιδί. Τρελό πιπίνι από την Πάτρα. Είσαι τρελό πιπίνι? Από τρελές κατακτήσεις. Αν όλα πάνε καλά και καταφέρει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να βγάλει στον αέρα αυτήν την εκπομπή που τόσο θέλει να παρουσιάσει, θα τη δούμε στους δέκτες μας μετά τον Φεβρουάριο. Ενώ παρουσιαστής και κανάλι έχουν ενδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια τέτοια εκπομπή εν μέσω κορονοϊού. Ελεύθερη? Όχι. Να σε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Φεύγω. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν αν τελικά βγει εκπομπή στον αέρα είναι να μην είναι στο δρόμο, αλλά να γίνει μέσα σε στούντιο, που το περιβάλλον θα είναι πιο ασφαλές και ελεγμένο και θα μπορεί η παραγωγή να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας, τόσο για τον Γρηγόρη και τους συντελεστές, όσο και για αυτούς που θα δηλώνουν συμμετοχή.